Πάμε σε γράμμες. Έλα ρε, τι έγινε ρε. Όνομα. Λέγε, θα πεις όνομα. Κώστας. Ομάδα. Παναϊκός. Αντεγιά! Τώρα θα σου πω το αντεγιά γιατί δεν το είπα. Και θέλω να μου δώσεις δίκιο. Μην τυχόν και δεν μου δώσεις, θα είσαι μπάσταρδος. Το αντεγιά το είπα γιατί αυτά τα μουνιά, αντί για χιλιάτομα πήγαν 4.000 μέσα, δεν με νοιάζει αυτό. Στα αρχίδια μου. Γι' αυτό είσαι δίπλα στη Γαδά, για να έχετε μέσο. Λοιπόν, βρίζατε τους νεκρούς. Κάνω λάθος. Όποιος Παναθηναϊκός θέλει να πάρει τηλέφωνο και να μιλήσει μαζί μου τώρα, θα πει Τάκη ζητάω συγγνώμη από αυτά τα μουνιά που βρίζατε τους νεκρούς για να πούμε μετά την κουβέντα. Άμα θέλει. Άμα δεν θέλει, να μην πάρει κιόλας και χρεώνεται. Σασώνω κιόλας. Που θα μου πεις τι έγινε. Τι έγινε μωρή πουτσα. Τόση ώρα για τα γαμίσια λέω. Τόση ώρα για τα γαμίσια που σου έκανε Ολυμπιακός λέω. Μαλάκα. Φλόρε. Μπάσταρδε. Γαμώ τον πατέρα σου. Πουτάνα. Εμπρός. Έλα Τάκη Βαγγέλης από Αγία Παρασκευή Ολυμπιακός φίλε. Έλα ρε Βάγκο. Ηρέμησε ρε φίλε. Μη σε αναχωριέσαι να πούμε. Μη σε, δηλαδή είμαστε Ολυμπιακοί ρε φίλε, δηλαδή έλεος. Όχι ρε φίλε, κάναμε... έφερα Βαγγέλη κάποια πράγματα κάτω, γιατί κάτι Ολυμπιακοί μου λένε Τάκη τι έγινε. Αυτοί λοιπόν οι Ολυμπιακοί, λες και δεν τους ξέρεις, έχουν ασπρίσει και έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μας στον Ολυμπιακό. Μια ζωή κάνει μια ήττα, μια ισοπαλία η ομάδα, εκεί σε θέλω, εκεί είσαι Ολυμπιακός ρε φίλε. Εκεί είσαι Ολυμπιακός, αυτό που είπες πριν που δουλεύαν ένα μήνα και εγώ είχα φτάσει. Ναι, για να, πάνε, για να πάμε τότε πηγαίνουμε στο Τροχάιν, το θυμάμαι σαν τι να είναι τώρα. Εγώ το ίδιο έχω κάνει για να πάω καφτατζόγλιο που παίρναμε από την Αθήνα το πούλμα. Και θα μου πει ως φέραμε ισοπαλία και δεν ξαναπάει γήπεδο. Κατάλαβες, έτσι ακριβώς. Και πηγαίναμε στο καφτατζόγλιο και στην Τούμπα, γιατί εγώ Χαριλάω δεν έχω πάει και δεν πίναμε νερό μια μέρα, τα θυμάσαι. Μπράβο. Λοιπόν, άσε τώρα, τι να μας πούνε τώρα, άστο. Αλλά λοιπόν, εγώ πάντα ρε Βαγγέλη μου, καταβεβάζω τις νίκες κάτω ρε φίλοι, τα πρωταθλήματα. Δύο πρωταθλήματα σε 28 χρόνια, σε 26 και εγώ 22. Τι να κάνουν αυτοί και τι να κάνω εγώ. Δίκιο έχεις ρε φίλε, δίκιο έχεις. Λοιπόν, λίγο να συνέλθει η ομάδα την Κυριακή να πάμε μια νίκη, να πάμε στην Τούμπα να κερδίσουμε, να τελειώνουμε. Να ανέβει λίγο η ψυχολογία. Να έρθουν οι παίκτες, Βαγγέλη μου. Να γυρίσουν οι παίκτες. Ακριβώς. Αλλά να σου πω κάτι, Τάκη. Μπορεί να μην σ' άρεσε αυτό που θα σου πω. Για μένα δεν είναι δικαιολογία οι παίκτες. Γι' αυτό έχουμε πάρει τόσους παίκτες. Ορισμένοι μπορεί να. Ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Πρέπει να μπαίνει να κερδίζει. Θα γίνουν και κάποιες ήττες. Περίμενε. Πήραμε τόσους παίκτες. Αφού δεν παίξανε, δεν βγήκανε, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι ακριβώς, τι να κάνουμε. Πήραμε τον Νιοκούρου. Αυτές κάθε εβδομάδα πάει κομμωτήριο. Και βάφει. Λοιπόν, για να μιλήσουμε και άλλοι Ολυμπιακός και στα εύκολα, Ολυμπιακός και σαν αναποδιές. Και πάμε δυνατά, τα κάνουμε και τρελαίνεσαι. Μπράβο, μπράβο, ναι. Ευχαριστώ φίλε που με πήρες, ευχαριστώ. Ακούστε κάτι. Στις οικογένειές μας δεν μαλώνουμε. Δεν έχουμε τα στραβά και τα καλά. Τι κάνουμε, φεύγουμε από το σπίτι. Ή παίρνουμε τα πιστόλια και καθαρίζουμε τα αδέρφια μας και τις μανάδες μας και τους πατεράδες μας. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε εσείς. Και ευτυχώς είμαι πολύ τυχερός που δύο μου παρουσιαστήκανε. Ένας εκεί πέρα που έλεγε κλάψε με μάνα, κλάψε με. Και άλλος ένας. Καλά δεν μιλάω κι εγώ. Δηλαδή ρε παιδιά, γιατί δεν παίρνετε λίγο τη θέση αυτών. Ρε το δικό μας 47 γράφει εδώ πέρα πίσω. Δεν είναι 46, 47 και του χρόνου 48. Δεν κερδίσαμε, δεν κερδίσαμε. Πέρυσι χάσαμε 2-1, δεν χάσαμε. Πήγαμε στα play-off, τους βάλαμε 4. Έτσι δεν είναι. Και θέλω να σκεφτείτε κάτι. Ο Ενδυλά, ο Καμαρά και ο Μπουχαλάκης 72 συνεχόμενα παιχνίδια παίζουνε εδώ και πριν 3-4 αγωνιστικές. 72 συνεχόμενα παιχνίδια Ελλάδα, Ευρώπη, Κύπελλο. Πρωτάθλημα. Ή κάνω λάθος. Έχουμε κανέναν άλλο και δεν το ξέρω.
Και οι μεταγραφές που είπε ο φίλος μου ο Βαγγέλης. Δεν βγαίνουν όλες, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. 10 κάνεις για να βγουν οι 3.